Καλημέρα. Λέγομαι Σισκάκη Δημήτριος. Είμαι φυσικοθεραπευτής. Επίσης ασχολούμαι με το manual therapy και έχω εξειδικευτεί στο kinesio taping therapy. Αυτό θα το αναλύσουμε αργότερα. Τώρα, σε αυτή την ομιλία, θα ασχοληθούμε με τα ορθοπαιδικά όσον αφορά το φαρμακείο στη σύγχρονη εποχή του ΕΟΠΗ. Τα θέματα που θα αναλύσουμε είναι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, θέματα όσον αφορά τη σύμβαση του ΕΟΠΗ και των φαρμακείων, τα ορθοπαιδικά όσον αφορά στο χώρο του φαρμακείου, την πώληση ορθοπαιδικών προϊόντων μέσω των συνταγών του ΕΟΠΗ και τις εξελίξεις που έχουμε από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018. Αρχικά να πούμε τι είναι το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Εννοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο του ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για τη χρήση του, όσον αφορά την ορθή του λειτουργία, και χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για σκοπούς παρακολούθησης ή ανακούφισης κάποιας ασθένειας, παρακολούθησης, ανακούφισης ή επανόρθωσης κάποιου τραύματος ή κάποιας αναπηρίας, διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας μιας φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, τον έλεγχο σύλληψης και κύρια δράση τους είναι όσον αφορά εντός ή επί του ανθρώπινου σώματος, το οποίο δεν επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα, ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά το οποίο η λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα μέσα αυτά. Με λίγα λόγια, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, γιατί είναι λίγο ορισμός περίεργος, έχουν να κάνουν με βοηθήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να έχουμε μία παρέμβαση εξωτερική και σε συνδυασμό με κάποια φαρμακευτική αγωγή να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας επιφέρει αναλυτικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να ανακουφίσουμε κάποια συμπτώματα ασθένειας ή δυσλειτουργίας. Αυτά τα προϊόντα έχουν να κάνουν με τον κορμό, το γόνατο, τον αυχένα, είναι ελαστικά καλσόν, έχουμε στήριξη πελμάτων, έχουμε ειδικά βαδιστικά βοηθήματα, αναπηρικά μαξίδια, είδη κατακλείσεων, τα οποία είναι πολύ βασικά όσον αφορά την οσιλία ατόμων σε κατάκληση, και άλλα βοηθήματα ορθοπαιδικά κυρίως. Από την εμπειρία μου σαν φυσικοθεραπευτής έχω δει ότι όταν έχουμε μία πάθηση, καλό είναι η παρέμβαση, η χειρουργική να αφήνεται σαν επιλογή τελευταία. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέσα τα οποία θα έχουν εξωτερική παρέμβαση, έτσι ώστε να δούμε τι αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε σε συνδυασμό με κάποια φαρμακευτική αγωγή. Κύρια δράση των ορθοπαιδικών αυτών είναι να υποστηρίξουν κάποια φαρμακευτική αγωγή και σε συνδυασμό με αυτήν να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα που θέλουμε. Αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία και αντιμετώπιση κάποιας πάθησης ή κάποιας δυσλειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. Τώρα, κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, οι πρώτες ύλες οι οποίες είναι φτιαγμένα αυτά τα υλικά, η ποιότητα των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται, ο τρόπος κατασκευής των προϊόντων ανάλογα με την πάθηση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενή ανάλογα με την πάθηση που τον ακολουθεί. Βασική προϋπόθεση είναι να λαμβάνουμε υπόψη τη γνωμάτευση του ορθοπαιδικού ιατρού, ο οποίος είναι υπεύθυνος, τις ανάγκες του ασθενή ανάλογα με την ηλικία ή την κατάσταση τη γενική που έχει. Πολύ σημαντικό επίσης είναι αν έχουμε να κάνουμε με νοσηλεία νοσοκομιακού ή κατοίκων είδους, το οποίο είναι μία περίπτωση η οποία μας διαφοροποιεί τις επιλογές. Και επίσης πολύ σημαντική είναι η καθημερινή υγιεινή
αυτού του προϊόντος, καθώς θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες επιπλοκές που έχουν να κάνουν με μολύνσεις ή με άλλα τέτοια προβλήματα που προκύπτουν. Τώρα θα πάρει το βήμα η κυρία Τσακίρη που θα σας αναλύσει θέματα οποία αφορούν τη σύμβαση ΟΠΗ και φαρμακείου. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γεωργία Τσακίρη, υπεύθυνη διασφάλιση ποιότητας της ορθοδυναμικής και θα ήθελα με τη σειρά μου να συνημερώσω για τις εξελίξεις στον χώρο του φαρμακείου από την πλευρά του ΕΟΠΗ, ό,τι έχει ακολουθήσει από το Γενάρη του 2017 μέχρι και σήμερα. Όπως ήδη γνωρίζετε, όλοι οι πάροχοι υγείας για υγειονομικό υλικό, σκευασμάτων ειδικής διατροφής, πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικά μέσα έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ για την εκτέλεση ιατροτεχνολογικών γνωματεύσεων. Ειδικότερα, ο δικαιούχος δύναται να εκτελέσει τη συνταγή του μόνο σε συμβεβλημένο πάροχο του ΕΟΠΗ, αφού παραδώσει τη γνωμάτευση και έχει μόνη υποχρέωση την καταβολή του αντίστοιχου ποσού της συμμετοχής όπου αυτό απαιτείται. Για την εκτέλεση των γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του νέου κωδικού ΕΟΠΗ ΕΚΑΠΤΗ, σε σύνδεση με την ανώτερη τιμή του κάθε προϊόντος. Το συγκεκριμένο νέο κωδικό μπορείτε να το προμηθεύεστε τηλεφωνικά είτε από την εταιρεία μας, αφού πρώτα θα μας αναφέρετε πάνω από τη συσκευασία των barcode, είτε κάνοντας login στο site μας σαν συνεργάτης, μπορείτε να ενημερώνεστε απευθείας από τη λίστα του ΕΟΠΗ, την οποία λίστα μπορείτε να την αποθηκεύσετε και στην επιφάνεια εργασίας για άμεση πρόσβαση. Μέσα από το site μας επίσης θα δείτε ανά καρτέλα προϊόντος όλες τις οδηγίες για τη σωστή συνταγογράφηση και εκτέλεση της γνωμάτευσης. Ενδεικτικά εδώ θα δούμε τρία παραδείγματα. Το πρώτο, εδώ τώρα είμαστε μέσα στο site μας και έχουμε την πρόθεση μαστεκτομής. Στο κάτω σημείο λέει οδηγίες για ταμεία τεχνητού μαστού. Πατώντας κατεβαίνει ένα αρχείο και γράφει την περιγραφή του ταμείου, πώς πρέπει να γραφτεί τεχνητός μαστός, ο κωδικός υλικού συνταγογράφησης από τον γιατρό, τις ειδικότητες των γιατρών που μπορούν να συνταγογραφεί στο συγκεκριμένο είδος, τη τιμή του ΕΟΠΗ και κάθε πότε μπορεί να γίνει η αντικατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Συνεχίζουμε με μία ζώνη, τη Λομποστάτ. Και εδώ αναλυτικά γράφεται η περιγραφή, ο κωδικός υλικού, η ειδικότητα, το ποσό και ενδεικτικά σας έχουμε και ένα καροτσάκι με την αντίστοιχη λογική. Αναφορικά με τα ορθοπαιδικά προϊόντα και προς γνώση σας, οι ειδικότητες των γιατρών που έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης των ιατροτεχνολογικών ειδών είναι ορθοπαιδικοί, παθολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, φυσίατροι, ογκολόγοι και ρευματολόγοι. Οι παθήσεις που δικαιολογούν παροχή ιατροτεχνολογικού υλικού είναι κατάγματα, κακώσεις άνω και κάτω άκρων, προβλήματα κορμού, οσφυαλγία, ισχυαλγία, εγκεφαλικό, διαβήτης, κατάκληση, ακροτεριασμοί, μαστεκτομή. Η εταιρεία μας άμεσα από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των νέων δεδομένων, το Γενάρη του 2017, και ανταποκρινόμενες απαιτήσεις που διαμορφώθηκαν και οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς, έχει εντάξει όλες τις ομάδες προϊόντων στη νέα βάση Μητρώου ΕΟΠΗ ΕΚΑΠΤΗ με τα αντίστοιχα και απαραίτητα δικαιολογητικά. Τη δήλωση συμμόρφωσης. Το ΣΥ δηλαδή ότι τη σήμανση ότι το προϊόν είναι κατάλληλο και ασφαλές για τη χρήση και το σκοπό προορίζεται και υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Την Υπουργική Απόφαση, τη 1348 του 2004, που αφορά τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στη συνέχεια γίνεται μία παρουσίαση των προϊόντων που δικαιολογεί ο ΕΟΠΗ, κατά τα οποία ομαδοποιούνται στις αντίστοιχες κατηγορίες με τους αντίστοιχους κωδικούς υλικού. Ορθοπαιδικές ζώνες, μπαστούνια τυφλών, νάρθηκες, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακά κρεβάτια, γερανή μεταφοράς, ανυψωτικά τουαλέτας, αιρεσίνωτο, ρολέιτορ, είδη κατάκλησης, είδη μαστεκτομής. Και στη συνέχεια ακολουθούν οι κωδικοί υλικών. Ενδεικτικά στις ορθοπαιδικές ζώνες θα δείτε ότι υπάρχουν τρεις κωδικοί υλικού. Ο πιο συνηθισμένος, ίσως και τον έχετε δουλέψει, είναι ο 00111. Ζώνη ασφύρωση φασμάτων, μπανέλες, αυτοκόλλητη ημί. Τα τρέχω λίγο αυτά. Αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά στο site μας. Όλα τα παραπάνω ιατροτεχνολογικά προϊόντα ακολουθούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και τεκμηρίωσης όλων των λειτουργικών διαδικασιών παραγωγής, των συνθηκών μεταφοράς και αποθήκευσης.
μέσω των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών των εγκαταστάσεών μας. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και οι επιστημονικοί μας συνεργάτες τηρούν ένα σύνολο διαδικασιών και μεθόδων για το συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών, με συνεχείς ελέγχους και αυτοπεθεωρήσεις για τη βέλτιστη λειτουργία και διασφάλιση της προσδοκόμενης ποιότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για την ομαλότερη ένταξη στο νέο σύστημα, είμαστε σε διαρκή επαφή τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΗ και όσο με πλήθος συνεργατών και συναδέλφων του κλάδου για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται καθ' όλη τη διάρκεια των εξελίξεων. Είναι κατανοητό από όλους μας ότι τα νέα δεδομένα παράγουν νέες απαιτήσεις για τους φαρμακοποιούς, τόσο στην επιλογή του προμηθευτή των ορθοπαιδικών προϊόντων, ο οποίος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις παραπάνω απαιτήσεις και προϋποθέσεις, όσο και με τη διαχείριση του δικαιούχου του ΕΟΠΗ, η οποία με την κατάλληλη υποστήριξη από πλευρά σας και με την ορθή ανάπτυξη των ορθοπαιδικών ειδών εντός του φαρμακείου, θα προσδώσουν νέες προοπτικές εξέλιξεις στην επιχειρήσεώ σας. Αναλυτικότερη παρουσίαση των νέων προοπτικών θα γίνει από τον συνάδελφο κύριο Μαρίνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σας και από εμένα. Ονομάζομαι Μαρίνος Χαράλαμπος, είμαι επιστημονικός συνεργάτης στην εταιρεία Ορθοδυναμική και βρίσκομαι εδώ για να σας πω λίγα λόγια σχετικά με την ανάπτυξη των ορθοπαιδικών μέσα στον χώρο του φαρμακείου. Όπως ο φυσιοθεραπευτής κ. Σισκάκης και η Γεωργία Τσακίρη μας έκαναν γνωστό, τα δεδομένα στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στον χώρο του φαρμακείου έχουν αλλάξει και ότι πλέον η πάθηση, η συνταγή γιατρού, οι εξατομικευμένες ανάγκες, ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας υγείας και η εξυπηρέτηση του ασθενού στον χώρο του φαρμακείου αποτελούν μια αλληλένδετη αλυσίδα. Η οργάνωση ορθοπαιδικού τμήματος απαιτεί προσεκτική επιλογή προϊόντων με βάση τη ζήτηση του φαρμακείου. Σωστή τοποθέτηση προϊόντων σε εμφανέ σημείο του φαρμακείου και εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τη σωστή μέτρηση για το κάθε ένα και βασικά τον τρόπο εφαρμογής αυτών. Η δημιουργία βιτρίνας τώρα είναι μια πολύ σημαντική προωθητική ενέργεια που συντελεί στην αύξηση των πωλήσεων και λανσάρει νέα προϊόντα. Σίγουρα λοιπόν η βιτρίνα με προβολή κάποιων βασικών προϊόντων, όπως ενός εμπειρικού αμαξιδίου, ενός ζεύγους βακτηριών και κάποιων κινήσιμων προϊόντων όπως ζώνες, επιγονατίδες, επιστραγαλίδες, βοηθάει πολύ περισσότερο από μια άψυχη κούκλα που πολλές φορές τρομάζει. Η βιτρίνα επίσης βοηθάει στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, καλλιεργεί τον πολλαπλασιασμό των αγοραστικών αναγκών του κοινού και ειδικεύει τις πωλήσεις, διότι εμπόρευμα που φαίνεται εύκολα πωλείται. Τώρα, η έμφαση που δίνεται στην τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια είναι πολύ σημαντική. Το ράφι αποτελεί σημαντικό εργαλείο πώλησης, το δεξί τμήμα του ραφιού πλεονεκτεί από τα υπόλοιπα. Άρα, τοποθετώντας τα κινήσιμα προϊόντα όπως επικάρπια, ζώνες, επιστραγαλίδες, επιγονατίδες, κολάρα, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την προώθησή τους. Όπως επίσης, πινακίδες με το όνομα και τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος συμβάλλουν στην προώθηση και την πώληση αυτών. Η ανάπτυξη πλήρους τμήματος ορθοπαιδικών στο φαρμακείο εξαρτάται από το σημείο που βρίσκεται το φαρμακείο, δηλαδή κοντά σε νοσοκομείο, κέντρο υγείας ή υποκατάστημα του ΕΟΠΗ. Όπως επίσης και από το πελατολόγιο που έχει και τη ζήτηση που έχει σε ορθοπαιδικά προϊόντα. Επειδή τα δεδομένα καθημερινά αλλάζουν, ο φαρμακοποιός πρέπει να κάνει καθημερινή έρευνα αγοράς, να έχει πληροφόρηση για τις συνήθειες των καταναλωτών και τη ζήτηση που έχει σε ορθοπαιδικά προϊόντα, να είναι κοντά στον πελάτη κάνοντας δημόσιες σχέσεις και δημιουργώντας προωθητικές ενέργειες. Βασικός παράγοντας επίσης είναι η επιλογή κατάλληλου προμηθευτή. Η επιλογή προμηθευτή πρέπει να γίνεται με γνώμονα πρώτον την ποιότητα των προϊόντων που πρέπει να είναι άριστη, όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, το σωστό μεγεθολόγιο και την άριστη εφαρμογή στο χρήστη. Δεύτερον, την τιμή του προϊόντος. Τρίτον, να υπάρχει πλήρη κάλυψη στην γκάμα των ορθοπαιδικών προϊόντων. Τέταρτον, τη συσκευασία των προϊόντων. Πέμπτον, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει της Υπουργικής Απόφασης 1448 του 2004. Και έκτον, τη δυνατότητα εκπαίδευσης προσωπικού για να διαχειρίζεται αυτά τα προϊόντα. Τώρα, βασικά προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν από το φαρμακείο είναι αυγενικά, οσφιαλγίες, ισχυαλγίες, όπως επίσης και προβλήματα άνω και κάτω άκρων.
Τα φαρμακεία γενικά που θα επενδύσουν στα ορθοπαιδικά, έχοντας ποικιλία κωδικών αναπάθηση, πλήρης γκάμα και μεγεθολόγιο, έχουν αποκτήσει με τη συνεργασία της εταιρείας την τεχνογνωσία σε ιατρολογικές εξελίξεις προϊόντων, τον ανάλογο χώρο παρουσίασης αυτών και την επιλογή του σωστή προμηθευτή, θα έχουν μία αύξηση του ετήσιου τζίρου τους περίπου στο 10 με 15%. Η κατηγορία των ορθοπαιδικών προϊόντων ανήκει στα φαρμακεία, καθώς αφορά έναν απόσπαστο κομμάτι της υγείας. Η προώθησή τους στον χώρο του φαρμακείου είναι σημαντικό κομμάτι και οι ανάγκες του φαρμακείου προσαρμόζονται στις παραπάνω απαιτήσεις. Τα φαρμακεία γίνονται κέντρο υγείας και ευεξίας και το σημείο αναφοράς στον καταναλωτή, βρίσκοντας υπηρεσίες, προϊόντα και εξυπηρέτηση, και ο φαρμακοποιός μεγιστοποιεί την οικονομική και συνολική απόδοση του φαρμακείου του. Ο φαρμακοποιός τώρα, ως επιστήμονας υγείας, έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον ασθενή και μετά την πώληση, δίνοντάς του οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος και έχει γνώσεις αντιμετώπισης των ορθοπαιδικών παθήσεων. Μπορεί να συμβουλέψει τον ασθενή να απευθυνθεί σε ορθοπαιδικό ιατρό όταν κρίνει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι μη διαχειρίσιμο. Αν υπάρχει τώρα συνταγή φαρμάκου που αφορά ορθοπαιδικό πρόβλημα, μπορεί ο φαρμακοποιός να προτείνει και το ανάλογο προϊόν, ώστε αυτό να συμβάλλει συνδυαστικά στη γρήγορη ανάρρωση του ασθενή, δίνοντάς του οδηγίες για τη σωστή χρήση. Ο φαρμακοποιός, έχοντας τη γνώση των ορθοπαιδικών παθήσεων, της ποιότητας των προϊόντων και της σωστής εφαρμογής αυτών, μπορεί να συμβουλέψει τον ασθενή και πελάτη ανάλογα με το πρόβλημα, δίνοντάς του το κατάλληλο προϊόν. Ο καταναλωτής σήμερα, με τη βοήθεια του διαδικτύου, ενημερώνεται για ενοχλήσεις ή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, γίνοντας από μόνος του γιατρός του εαυτού του. Υπάρχει μια στροφή του καταναλωτή στην προσφορά υπηρεσιών στα φαρμακεία, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό ως υπεύθυνο σύμβουλο υγείας. Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι η ανάδειξη της υγείας και η στροφή στις ανάγκες και τις επιθυμίες του καταναλωτή. Η εξέλιξη των ιατρικών δεδομένων και των προϊόντων αναδεικνύουν τα σύγχρονα φαρμακεία. Το φαρμακείο γίνεται σημείο αναφοράς και ελκύει περισσότερα άτομα, εξυπηρετώντας τα με απαραίτητα προϊόντα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας. Η Ορθοδυναμική είναι μια εταιρεία από το 1979 στον χώρο των ορθοπαιδικών προϊόντων. Έχοντας επενδύσει στην ποιότητα, στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, βρίσκεται δίπλα στο φαρμακοποιό, ώστε να προσφέρει λύσεις ανά πάσα στιγμή. Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ για να ακούσετε το εκπαιδευτικό κομμάτι που έχει σχέση με το ορθοπαιδικά προϊόντα στο φαρμακείο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις ή απορίες έχετε. Και θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι θα ακολουθήσει διάλειμμα λίγων λεπτών. Στις 12 η ώρα ο κύριος Σκάκης θα κάνει εκπαιδευτικό εργαστήριο με τις ταινίες κινησιολογίας, θα μας δείξει τη χρήση τους και πώς εφαρμόζονται, και στις 1 η κυρία Σοφία Ελευθερίου θα κάνει εργαστήριο για τα αθλητικά συμπληρώματα διατροφής της εταιρείας Anderson. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες απορίες, κάποιες ερωτήσεις. Τα ορθοπαιδικά γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο ξέφυγε κάποια χρόνια από τον χώρο του φαρμακείου. Και βέβαια τώρα είναι κάποια ευκαιρία ώστε αυτό να επανέλθει και να καταστήσει τα φαρμακεία πιο κερδοφόρα.